Coach, καλησπέρα. Γεια σου, coach. Καλησπέρα, γεια σας, γεια σας. Καλά είσαι? Είμαι και γουρλής, έτσι. Είσαι, εντάξει, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ελπίζ... το ποδαρικό θα είναι επιτυχημένο. Ελπίζουμε και εμείς να είμαστε γουρλίδες στη φετινή χρονιά και να... Γιατί όχι, του γιατί χρόνου όχι. Να σε έχουμε εδώ πέρα και να λέμε για Α1. Έτσι πρέπει. Έτσι άλλωστε πρέπει. Το αξίζαμε από πέρσι. Σωστό. Αλλά τώρα μια ατυχία της τελευταίας στιγμής μας θέλησε την άνοδο. Έτσι, σωστό είναι. Τέλος, γιατί αυτός, αυτό συζητούσαμε και τώρα και λέγαμε ότι ο Πανιώνας ανέβηκε σαν τρένο, αλλά ένα μήνα μετά το τέλος του πρωταθλήματος όλοι φωνάζαν και λέγανε τα λεφτά μου. Δεν ανέβηκε σαν τρένο. Ναι, ξέρεις, ήταν πρώτος. Ο Πανιώνας ήταν μαζί με εμάς πρώτος. Σωστό, ναι, ναι, ναι. Απλά είχε μια διαφορά 5 πόντων μεγαλύτερη από εμάς στο μεταξύ. Στο μεταξύ. Σωστό. Εντάξει, απλά λέω ότι λίγο... ένα μήνα μετά το τέλος του πρωταθλήματος στον Πανιώνα και τον λέγανε τα λεφτά μας, στον Ηρακλή που είναι όλα τακτοποιημένα. Δηλαδή και αυτό παίζει ένα ρόλο. Όλα παίζουν έτσι, ρόλο. Κανένας δεν περίμενε ότι ο επενδυτής που ήταν στον Πανιόνιο θα έφευγε και όμως έφυγε. Εμάς επειδή δεν είναι ουρανοκατέβατος ο πρόεδρος ο κύριος Δρακόπουλος, είναι πρώτον είναι Θεσσαλονικιός και είναι Ηρακλειδές. Μπορεί να κατοικοειδρεύει και αυτός και η εταιρεία του στην Αθήνα, αλλά είναι Θεσσαλονικιός, εδώ γεννήθηκε, αγαπάει την ομάδα, τη στηρίζει εδώ και 3 χρόνια, είναι τελείως διαφορετικό. Coach, έχουμε την πρεμιέρα τώρα στο Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα της Α2. Είχαμε το κύπελο που Ηρακλής, θεωρώ, θα μου πεις και στην άποψή σου, το κύπελο το χρησιμοποιείς κυρίως να δεις την ετοιμότητα της ομάδας, έτσι, δηλαδή συμπεράσματα. Ό,τι νίκες έρθουν, καλώς να έρθουν, αλλά ο σκοπός είναι να δεις κάποια πράγματα μέσα από τα παιχνίδια. Άκουσα να σου πω, σταμάτη, εμείς δεν τρέχουμε αυτά. Πάντως ξέραμε ότι δεν θα πάρουμε το κύπελο. Θέλαμε βέβαια να προχωρήσουμε. Ναι. Ήμασταν πολύ άτυχοι στην κλήρωση. Παίξαμε 4 συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας. 3 Αθήνα και 1 Καρδίτσα. Και ήταν Σάββατο-Τετάρτη. Δηλαδή τα παιδιά είχαμε δώσει μόνο 2 παιχνίδια φιλικά. Οπότε δεν ήμασταν και έτοιμοι και προπονείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Και εντάξει, παίξαμε μια καλή ομάδα στο τέλος. Μας βρήκε σε, αν την είχαμε στην αρχή των αγώνων, δηλαδή πρώτο-δεύτερο παιχνίδι, πιστεύω θα την κερδίσαμε. Δεν αντέξαμε, χάσαμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ζωστό. Είδαμε ότι χρειαζόμαστε προπονήσεις και τώρα μέσα σε μια εβδομάδα που δουλέψαμε η ομάδα είναι τελείως διαφορετική. Έτσι. Ναι, αυτό λέω ότι ουσιαστικά χρησιμοποιήσεις τα παιχνίδια του κυπέλου. Ναι, σίγουρα θες να κερδίσεις, αυτό εννοείται, αλλά τα χρησιμοποιήσεις γιατί ο μεγάλος σκοπός, ο μεγάλος στόχος του Ηρακλή είναι η επιστροφή στην Α1. Έτσι. Αυτός είναι, γι' αυτό και ο πρόεδρος φέτος έκανε έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό. 50% επάνω είναι ο προϋπολογισμός μας. Κάναμε πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή και πιστεύουμε ότι φέτος θα πάρουμε την άνοδο κατευθείαν. Αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια πάλι δεν θα είναι εύκολη η κατάσταση γιατί έχει δυνατές ομάδες, δεν έχει όπως πέρσι. Πέρσι ήταν 5 ομάδες πολύ δυνατές. Φέτος είναι 2 με 3 ομάδες. Δηλαδή είναι το Περιστέρι, ο Χολαργός και η Πάτρα. Εκτιμώ ότι με τις προσθήκες που κάναμε έχουμε γίνει πολύ δυνατοί, δηλαδή μπορούμε να βγούμε πρώτοι. Και πρέπει, το μόνο που πρέπει να προσέξουμε στα μάτια είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ειδικότερα επειδή κάποιες ομάδες μπορεί να μην διεκδικήσουν, ξέρεις, την άνοδο, αλλά στην έδρα τους θα είναι ιδιαίτερα δυνατές γιατί έχουν ενισχυθεί. Δηλαδή η Καστόρια, η Καρδίτσα, ο Αρκαδικός, η Λευκάδα. Είναι ομάδες που θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και εγώ πιστεύω και η πρώτη θέση σε αυτά τα παιχνίδια θα κρυθεί. Σωστό. Βέβαια να πούμε ότι ο Ηρακλής κράτησε τον βασικό ελληνικό κορμό από πέρσι και ενισχύθηκε φυσικά με τον ελληνικό κορμό. Έτσι, Κακαρούδης, ένας παίκτης που τον ξέρεις και πάρα πολύ καλά κι εσύ και πέρσι ως αντίπαλος έκανε καλό πρωτάθλημα, αλλά φέτος τον έχεις. Ο Μπούμπαλο επίσης ένας παίκτης που προσωπικά εγώ θεωρώ ότι παίζει άνετα και Α1. Έτσι δεν είναι δηλαδή. Αν ήταν, νομίζω ότι όπως είπες εσύ και ενισχύθηκε πάρα πολύ η ομάδα και σε βασικές θέσεις. Στα μάτια οι επιλογές μας ήταν και για τις 2 κατηγορίες γιατί και φέτος θα ταλαιπωρηθήκαμε. Ναι, ναι. Μέχρι 10 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα δεν ξέραμε σε ποια κατηγορία θα παίξουμε. Έτσι βέβαια κάποια παιδιά ανταποκριθήκανε και δεχτήκανε, κάποια άλλα δεν δεχτήκανε. Αλλά οι επιλογές, δηλαδή ο Κακαρούδης όπως είπες, ο Χαριτόπουλος, ο Αθανασούλας με τους οποίους είχα και τους 3 συνεργαστεί στο παρελθόν. Ναι. Ο Μπούμπαλο,
ακόμη και ο Παπαδιονυσίου, ο Δελιγιώργης, δηλαδή είναι παιδιά με πολλά προσόντα, έχουν προϋπηρεσία κάποιοι στην Α1, κάποιοι στο εξωτερικό, κάποιοι στην Α2 με πολύ μεγάλη επιτυχία και έχουμε κάνει ένα ομοιογενές σύνολο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι είναι και καλοί χαρακτήρες, δέσανε με τα παιδιά που μείνανε, με τον Καγκαλούδη, τον Αγγελακόπουλο, τον Καλατζίδη, τον Ντότσιο, με όλα τα παιδιά, τον Μάικ, τον Γιαννακίδη, δέσανε και έγιναν πάλι μια παρέα και αυτό θα το εισπράξει ο κόσμος όπως το εισέπραξε και το εξετίμησε πέρσι και στήριξε την προσπάθεια ειδικά στο τέλος με πολύ μεγάλη θέρμη. Θα συμφωνήσω εσύ τους εσύ καλύτερα ότι όλα αυτή τα ονόματα που έχεις φέτος, δηλαδή πέρσι που έχεις, γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια και έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους και εκτός γηπέδου, έτσι, και αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ. Πώς δεν βοηθάει. Είναι, θα έλεγα, ένας από τους βασικούς παράγοντες για να πάει μια ομάδα καλά. Η σχέση των παικτών που λένε τα αποδυτήρια. Ναι. Αυτοί είναι φίλοι, πέρσι κάνανε φοβερή παρέα τα παιδιά. Τώρα ήρθανε και σωματωθήκαν παιδιά με τα οποία είχαν προϋπάρξει και σε ομάδες. Δηλαδή ο Γκαγκαλούδης με Χαριτόπουλο, Καρούδη έχουν παίξει μαζί και στον Άρη, στο Μαρούσι. Δηλαδή έχουν επαφή ψυχική εκτός από την αγωνιστική και αυτό μετράει πάρα πολύ. Έτσι, σωστό. Coach, τον Γκαγκαλούδη τι μαγικό φίλτρο του δίνεις και πηγαίνει έτσι στα παιχνίδια όλη τη χρονιά. Κοίταξε, ο Γιάννης από τη η σωματοδομή του είναι καταπληκτική. Τώρα, μεγαλώνοντας, προσέχει πάρα πολύ και γυμνάζεται έτσι που εγώ επειδή τον ξέρω 17 χρόνια, έτσι πως δεν έχει γυμναστεί ποτέ στην καριέρα του. Και αυτό γιατί βρήκε, θα έλεγα, το καταφύγιο του. Βρήκε την οικογένειά του στον Ηρακλή, τον αγαπάν πάρα πολύ. Και αυτός θέλει να ανταποδώσει. Ακόμη και σήμερα σε μια συζήτηση που είχαμε μετά το πέρας της προπόνησης, μου είπε, μου λέει, έχω ακόμη ενοχές για πέρσι. Γιατί κότσι ήμασταν λίγοι και στο τέλος εγώ κουράστηκα υπερβολικά. Πλέον μη σκέφτεσαι έτσι, ήταν να γίνει. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι ένα υπεύθυνο παιδί. Θέλει και αυτός να προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα. Είναι καλό συμπαίκτης, τον αγαπάνε όλοι. Εύχομαι να πάνε και για αυτόν και για όλη την ομάδα τα πράγματα καλά. Να πούμε βέβαια, Κότση, ότι η ΚΑΕ σήμερα ανακοίνωσε και διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη φετινή χρονιά. Ο κόσμος ο οποίος στήριξε και πέρσι, νομίζω θα στηρίξει και φέτος την προσπάθεια. Έτσι ακριβώς είναι, σταμάτη. Από αύριο αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων με την παρουσίαση της ομάδος και είστε κι εσείς καλεσμένοι όλοι. 5 η ώρα θα γίνει η παρουσίαση, με παρουσία κόσμου, δημοσιογράφων όλης της ομάδος και φυσικά θα αρχίσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας από το γήπεδο. Να πούμε και μια τελευταία ερώτηση. Στην πρεμιέρα παίζει με τον Ερμή Αγιάς. Θέλω να μου πεις τι ετοιμάζεις για να σταματήσεις Νέστορα Κούματο. Οδοφράγματα. Οδοφράγματα. Εντάξει. Είναι και αυτός από τα αγαπημένα μου παιδιά. Το ξέρω, ξέρω γιατί είναι στην άλλη άκρη. Είναι στην άλλη γραμμή. Α, ναι. Τον έχουμε. Νέστορα, καλησπέρα από το Λιμπερό. Γεια σου, Νέστορα. Καλησπέρα. Ο coach λέει θα βάλει οδοφράγματα για να σταματήσει. Είναι στην άλλη γραμμή και ο coach Αλεξανδρής. Ξέρω, τον άκουσα τα καλύτερα. Γεια σου, ρε Νέστορα. Γεια σου, ρε coach. Ξέρεις, με τον Νέστορα σταμάτη να ακούσει και ο κόσμος. Έχω τις περισσότερες συνεργασίες σε ομάδα. Σε ομάδα. 5 τον αριθμό, ναι. Εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μου παιδιά. Ολύμπια, Άρη, Μαρούση. Άρη, ΠΑΟΚ, Μαρούση, ΑΕΚ και ΑΕΛ. Είστε αυτό που λέμε. Καλά τα πήγα. Στο γυμναστικό. Αυτοκόλλητη. Του χρόνου του φέρεις τον Ηρακλή. Γιατί όχι. Εύκολα, αφού κρατιέται. Αν συνεχίσει έτσι να έχει την ίδια πόλη. Μικρός είναι ο παραγωγός. Παιδίο για το μέλλον. Ναι. Λοιπόν, coach, να σε ευχαριστήσω για τη συμβουλία. Αυτό το καλύτερο για τον Ηρακλή. Και καλή χρονιά. Μακάρι, όλοι να έχουμε καλή χρονιά με υγεία.